Χαίρετε φίλες και φίλοι, εδώ από το Κρίστο του Αγίου Νικολάου, όπου σήμερα Pink Paper και Κολόμπια αν σας έρχονται αντιμέτωποι στο πλαίσιο της δεύτερης αγωνιστικής της Evolution League. Το Pink Paper από τη μία με ρεκόρ 1-0 κατάφερε να ανοίξει με το δεξί τις αγωνιστικές του υποχρεώσεις στη νέα σεζόν, επικρατώντας τον Hoopers με 40-52, ενώ από την άλλη οι Κολόμπια συντήθηκαν στην πρεμιέρα τους από τη νέα τριποντοκρατία με 46-57. Το μάτς ξεκίνησε με τους Κολόμπιας να βγαίνουν νικητές στο Τζάμπολ. Αζάρ, Ζιζόπουλος, Καραέσκος, Ορφανίδης και Μποτσάκος από τη μία, ενώ για ο Γιαννακόπουλος θα ανοίξει το σκορ για τους φιλοξενούμενους. 0-2 για τους Κολόμπιας, οι οποίοι έχουν στην πεντάδα τους Γιαννακόπουλο, Ταχίδη, Ρετουνιώτη, Μπουλούγαρη και Μασχαλάκη. Αζάρ πιέζεται, γυρίζει, βρήκε την πάσα για τον Ζιζόπουλο, ο οποίος πάει κόντρα σε δύο, δεν θα μπορέσει να πάρει κάτι. Μασχαλάκης κατεβάζει. Ρετουνιώτης τώρα στα δεξιά. Φαίνεται ο Μασχαλάκης έχει βγάλει πλάτη τον Αζάρ. Ο Ρετουνιώτης θα πάρει το πρώτο του τρίποντο, είναι άστοχο. Το ρυμπάουντ στα χέρια του Καραϊσκού, ο οποίος θα κερδίσει και το φάουλ στην συνέχεια. Ο Μασχαλάκης είναι αυτός που έκανε το πρώτο ομαδικό. Καραϊσκός μπάλα στον Μποτσάκο. Λοιπόν, τώρα τον Ορφανίδη, άστοχο και αυτό. Ο Λούγαρης οργανώνει τώρα για τους Κολόμπιανς. Πασχαλάκης. Και έχουμε εξαιρετικό φάουλ. Και είναι και το δεύτερο φάουλ του Πασχαλάκη. Αν δεν κάνω λάθος, ο Τζάκος νωρίζει. Έφτασε τα δύο φάουλ ο παίκτης των Κολόμπιανς. Ο Τζάκος πάει προς τα μέσα με τα αριστερό. Θα τελειώσει η φάση για το 2-2. Πρώτο καλάθι και για το Pink Paper. Μασχαλάκης, Μπουλούγαρης, Τακίδης, πιέζεται, πίνει στον Μπουλούγαρη, αυτός θα επιχειρήσει το τρίποντο και θα το βάλει. 2-5, πρώτο τρίποντο στην αναμέτρηση, είναι για τους φιλοξενούμενους. Πίεση τώρα στον Μποτσάκο στο κατέβασμα, πάει μόνος του εκείνος, δεν θα καταφέρει να πετύχει κάτι. Λουγάρης βρήκε τον Γιαννακόπουλο. Ρετινιώτη στην κορυφή. Και ο Μπουλούγαρης. Πάνω τώρα ο Μποτσάκος. 8 δευτερόλεπτα για την επίθεση. Μέσα κι αυτό εκεί. Θα το χάσει αυτή τη φορά ο Μπουλούγαρης. 1-3 τρίποτα για τους Κολόμπιανς. Ενώ έχουμε και το φάουλ συνέχεια. Το οποίο κάνει ο Μπουλούγαρης στον Μποτσάκο. Στην επαναφορά τώρα το Pink Paper. Ζόπουλος γυρίζει πρόσωπο στο καλάθι, τώρα ψάχνει έξω επιλογές. Πήρε ο Ορφανίδης. Μπαλά έφτασε στον Αζάρ, απέφυγε το Πασχαλάκη. Δεν τελείωσε καλά όμως τη φάση, παρότι ξέφυγε από το μαρκάρισμα του ψηλού των Κολόμπιαν. Τακίδης. Μπουλούγαρης τώρα οργανώνει. Το σκορ στο 2-5 υπενθυμίζω. Ταχίδης, μπαλά έξω, 5 δευτερόλεπτα. Λουγάρης πρέπει να εκτελέσει, θα το κάνει στο 1 δευτερόλεπτο, πεταλάθη και φάουλ. Αν και έλειγε ο χρόνος, ο Μπουλούγαρης κατάφερε να πάρει το μάξιμουμ από τη φάση. 2-7 το σκορ και έχει και δικαίωμα για μια συμπληρωματική βολή. Θα γίνει και η αλλαγή τώρα από τους Κολόμπιανς. Ο Κυριακόπουλος θα περάσει στην θέση του Πασχαλάκη. Μπουλούγαρη στη γραμμή. Τελεί την πολύ, θα τη βάλει και αυτή. 2-8. Στην 6 για τους Κολόμπιανς, οι οποίοι πιέζουν ψηλά. Ορφανίδης.
Έσκος πάει μπροστά μέσα, τελειώνει με το δεξιό, ωραία, 4-8. Ρετινιώτης. Ριωτακίδης, φαίνει τον Μπουλούγαρη. Ρετινιώτης θα επιχειρήσει κι άλλο σουτ μέσα αυτή τη φορά. Βρίσκει το πρώτο του τρίποντο, Ρετινιώτης στην αναμέτρηση. Για το 4-11. Πίσω είναι μόνο ο Ρετινιώτης τώρα, το εκμεταλλεύεται ο Καραΐσκος, φτάνει μέχρι το τέλος. Θα πετύχει το καλά, θα κερδίσει και το φάουλ. 6-11. Και πάει και στη γραμμή τώρα ο παίχτης του Pink Paper για να εκτελέσει την μία βολή. Αστοχή ο Αζάρ όμως, πήρε το εξαιρετικό rebound. Νέο 14 τώρα για τους Ροζ. Αλλά έξω τον Μποτσάκο. Έχει 8 δευτερόλεπτα εκείνος. Μποτσάκος κόντρα στον Ταχίδη, θα τον νικήσει για το 8-11. Λιβεδούχοι μειώνουν στους 3 πόντους. 5 και 25 ακόμα για το τέλος του πρώτης περίοδου. Ρετινιώτης πήρε από τον Ταχίδη. Θέλει να πάει προς τα μέσα, κλείστηκε, βρήκε την πάση έξω για τον Γιαννακόπουλο. Ταχίδης, καλή άμυνα από τους Ροζ. Στο έδαφος ο Ρετινιώτης, δεν μπορεί να σταματήσει τον Μποτσάκο. Σκαστή πάσα, πολύ ωραία η ασίστ του Μποτσάκου. Και ο Ορφανίδης θα τελειώσει καλά τη φάση για το 10-11. Γιακόπουλος, τρομερή ασίστ του Χάρη στον Ταχίδη. Τον τροφοδοτή και εκείνος θα σκοράρει για το 10-13. Αλλού κοίταγε, αλλού πάσαρε ο Κυριακόπουλος. Το highlight μέχρι στιγμής αναμέτρησης. Και πάλι Κυριακόπουλος στον Γιαννακόπουλο. Ρετουνιώτης στη γωνία. Γιαννακόπουλος στέει τον Ταχίδη κοντά του. Θα πάρει όμως το τρίποδο τώρα, δεν το βάζει. Το rebound τον Φανίδη. Τσάκος. Παίρνει τα βήματα και πάει προς τα μέσα για το 12-13. Ο Μποτσάκος, ο οποίος έχει ξεκινήσει πολύ καλά τα μάτια τους Pink Paper, παίρνει την ομάδα του και πάλι στον φόντο. Πάλι τώρα το έκανε ο Καραΐσκος. Το μάτς περνάει ο Καμπόσος από την πλευρά των γηπεδούχων. Έχουμε έτοιμες αλλαγές και για τους Colombians, όχι μία είναι. Ο Καλαβρουζιώτης πέρασε το μάτς. Γιακόπουλος θα πάρει το τρίποντο, δεν το βάζει. Μάχες για το rebound βάζουν οι νικητές τους γηπεδούχους, Καραΐσκος. Θα κρατήσει για να κατεβάσει εκείνος. Καμπόσος. Θα εκτελέσει από εκεί. Δεν βρίσκει στόχο όμως. Μάχες για το rebound. Ορφανίδης πήρε. Αζάρ. Στη γωνία ο Καμπόσος. Πέρασε από τον Καλαβουζιώτη και άφησε την μπάλα στο καλάθι. Προβάδισμα πλέον για τους γηπεδούχους. 14-13. Γιακόπουλος στον Ταχίδη. Στα αριστερά είναι ο Γιαννακόπουλος, εκεί πάει η μπάλα. Κυριακόπουλος είναι μόνος του, θα πάρει το τρίποντο, η μπάλα στο σίδερο. Και καταλήγει εκτός στη συνέχεια, η κατοχή παραμένει στους Colombians. Γιαννακόπουλος μένει πάνω του, ο Μποτσάκος το παίζει καλή άμυνα, αλλά δεν δυσκολεύεται να εκτελέσει. Ο Γιαννακόπουλος 14-15. Και πάλι οι Colombians μπροστά. Καραΐσκος πέρασε το κέντρο. Φτάχνει την πάσα τώρα στον Καμπόσο. Αζάρ. Σκαστή πάσα για τον Μποτσάκο. Πολύ ωραία συνεργασία η οποία θα φέρει και το καλάθι. 16-15. Και πάλι ο Μποτσάκος σκοράρει. Είναι από τους πιο δραστικούς παίχτες μέχρι στιγμής για το Pink Paper.
Γιανακόπουλος, αστοχή στο τρίποντο. Ο Λούγαρης πήρξε λάθος χρόνο. Ο Καραΐσκος και θέλει να βγάλει γρήγορα μπροστά την ομάδα του. Θα πάρει την προσπάθεια και θα κερδίσει και το φάουλο τον Κυριακόπουλο. Αυτό είναι και το πέμπτο ομαδικό των Colombians. Έτσι έχουμε βολές ούτως για τους βολές γιατί είχε ξεκινήσει την προσπάθεια του Καραΐσκος. Τακίδη στον πάγκο, Αντωνίου στην θέση του για τους φιλοξενούμενους. Έξω πρώτη βολή του Καραΐσκου, παραμένει το 16-15. Έξω και η δεύτερη, Καλαβριζιώτης του περίπτωση rebound. Γιακόπουλος, δεν έχουν γυρίσει οι Ρόζ. Τώρα γυρίζουν στην αμυνά τους, δεν μπορούσαν να βγάλουν τον εκκληνιασμό οι Κολόμπιαν. Κυριακόπουλος πέρασε και άφησε εξαιρετικά στον Μπουλούκα, γιατί δεν εκμεταλλευτεί την πάσα. Αζάρ φεύγει μπροστά. Ζητάει ο Ορφανίδης, εκεί θα φτάσει η μπάλα. Τρίποντο του Ορφανίδη εκτελεί, 19-15. Και η Pink Paper πλέον στο συν 4. 1,5 λεπτά ακόμα για το τέλος της πρώτης περίοδου. Γιανακόπουλος, τα 10 δευτερόλεπτα επίθεση. Γιανακόπουλος στον Μπουλούκαρη, θα πάρει το τρίποντο εκείνος, δεν θα το βάλει ο Ορφανίδης. Μάζεψε. Πλησιάζουμε σιγά σιγά στο τελευταίο λεπτό της πρώτης περίοδου. Και οι γηπεδούχοι έχουν την ευκαιρία να ανεβάσει κι άλλο το προβάδισμά τους. Ο Τσάκος πάει δυναμικά προς τα μέσα. Και θα πετύχει ακόμα ένα καλάθι για το 21-15. Καλαβριζιώτης, Γιανακόπουλος. Μπάλα στον Μπουλούγαρη, το αφήνει ξανά εκείνος, θα εκτελέσει για τρεις ο Κυριάκος Γιανακόπουλος. Όχι, Αντωνίου στο επιθετικό rebound. Νέα ευκαιρία για τους Colombians. Κυριακόπουλος ρέμει κάπως την κατάσταση. Γιανακόπουλος φτάνει κοντά και εκτελεί 21-17. Καμπόσος, 10 δευτερόλεπτα ακόμα. Κρατάει ο Καμπόσος στα 6 τώρα. Πέρασε από τον Αντωνίου και φτάνει και με φτωλέει. Απαλαστοχή, 3 δευτερόλεπτα, 2-1. Μπουλούγαρης προλαβαίνει το χρόνο, αλλά δεν θα έχει κάποια τύχη στο σουτ. Φινάλι λοιπόν του πρώτου δεκαλέπτου και το σκορ δείχνει 21-17 υπέρ των Pink Papers. Όλα είναι έτοιμα για να ξεκινήσει και το δεύτερο δεκάλεπτο με τους γηπεδούχους να προηγούνται 21-17 τώρα και τον Μποτσάκο να κάνει ένα πάρα πολύ καλό πρώτο δεκάλεπτο με 10 πόντους. Ένας από τους πιο δραστήριους παίκτες των Ρόζ στα πρώτα δεκαλεπτά είναι ο Ορφανίδης, ο οποίος είναι ο συμπαραστάτης στην επίθεση. Θα κάνει το 24-17 με ακόμα ένα δικό του τρίποντο. Η διαφορά πλέον στους 7 πόντους. Γιακόπουλος τρομερή πάσα για τον Καλατζάκη, θα την εκμεταλλευτεί εκείνος 24-19. Ακόμα μια πολύ καλή ασίστ του Κυριακόπουλου. Καμπόσος. Μποτσάκος στον Ορφανίδη. Και πάλι Μποτσάκος. Σε ζώνη τώρα η Κολόμπια. Καμπόσος πάσα στην αδύνατη πλευρά. Ορφανίδης ακόμα μια εκτέλεση για τρεις, βάλα στο σίδερο. Έλυγε και ο χρόνος επίθεση των Pink Paper, οπότε θα εκτελέσει ο Ορφανίδης. Κυριακόπουλος. Θα πάρει το τρίποντο. Βάλα στο σίδερο και στην αγκαλιά του Ορφανίδη. Μποτσάκος το σκέφτηκε, σημάδεψε και εκτέλεσε εύστοχα. 27-19. Ακόμα ένα τρίποδο στο δεύτερο δεκάλεπτο για τους Ροζ. Πρώτα Ορφανίδης, τώρα ο Μποτσάκος εκτελεί, ο οποίος πήγε να πιέσει ψηλά τον Κυριακόπουλο. Παίρνει την προσπάθεια εκείνος, δεν βγήκε η πάσα του για τον Καλαβρουζιώτη. Ορφανίδης φεύγει μπροστά στον ευνηδιασμό, κακό λέει από όμως. Συνεχίζεται κανονικά η δράση, μπαλά έξω.
Ο Τσάκος, 3 δευτερόλεπτα. Και αλλαγή κατοχής τώρα για τους Κολόμπιανς. Δονίου στην επαναφορά. Καλαβρουζιώτης. Καλατζάκης. Θα πάει προς τα μέσα, έχουμε επιθετικό φάουλ. Το κέρδισε ο Πρασόπουλος. Τους αφήνει τώρα στον Μποτσάκο για να κατεβάσει. Καμπόσος, αλλά στα δεξιά. Ζόπουλος, είδε τον Πρασόπουλο. Ο Τσάκος, Αζάρ τώρα, γυρίζει ωραία η μπάλα στην επίθεση των Pink Paper. Δεν είναι καλή εκτέλεση όμως. Μάχες εκεί για το rebound, γίνει νικητής ο Πρασόπουλος, ο οποίος ψάχνει τώρα συμπαίκτη, βρήκε τον Μποτσάκο. Καμπόσος προσποιείται, πέρασε από τον Λετουνιώτη και εκτελεί για δύο. 29-19 η διαφορά πλέον στους 10 πόντους. Για πρώτη φορά διψήφιος αριθμός στην διαφορά ανάμεσα στις δύο ομάδες. Με τον Pick Paper να ξεκινάει δυνατά και στο δεύτερο δεκάλεπτο. Κυριακόπουλος για τρεις. Εκτελεί 29-22. Καμπόσος στον Αζάρ. Καμπόσος θέλει να απαντήσει, θα το κάνει. 32-22. Μία σου και μία μου. Κυριακόπουλος. Παόλο από τον Καμπόσο. Είναι το πρώτο ομαδικό για τους Pink Paper, ένα υπερθυμίζω έχουν και οι Colombians. Ρετουνιώτης αποφάσισε να εκτελέσει με ένα περίεργο τρόπο, μπαίνει μπάλα στο καλάθι. 32-24. Μοντζάκος πίνει έξω. Καμπόσος δεν το παίρνει αυτή τη φορά. Αλλά δίνει μια εξαιρετική πάσα στον Ζιζόπουλο, θα κερδίσει το φάουλο εκείνος καθώς κατέβασε αντικανονικά τα χέρια του Ρετουνιώτης και έκανε το δεύτερο ομαδικό των Κολόμπιαν. Τακίδης και Καραΐσκος επιστρέφουν για τις δύο ομάδες. Την επαναφορά οι γηπεδούχοι, Καμπόσος. Ο Ζιζόπουλος πήρε από κοντά, δεν κατάφερε να πετύχει κάτι. Ο Πασχαλάκης κερδίζει το φαουλ και σταματάει αντικανονικά. Ο Πρασόπουλος είναι αντιαθλητικό το φαουλ, σύμφωνα με τον ρέφερι. Τα λέει τώρα με τους παίχτες των γηπεδούχων, ο διαιτητής. Για τη συγκεκριμένη φάση, ενώ ο Πασχαλάκης είναι έτοιμος να εκτελέσει, θα βάλει τη βολή. Θα μειώσει 32-25. Μέσα και η δεύτερη, 32-26. Και η μπάλα παραμένει στα χέρια των Colombians. Τακίδης πάει στο πλάι. Διακόπουλος. Πιέζει ο Αζάρ. Μασχαλάκης έχει λίγο χώρο για να πλησιάσει. Θα κερδίσει το φάουλ και θα πάρει νέες δύο βολές. Νωρίτερα ήταν αλάθος από το ίδιο σημείο. Να δούμε τι θα καταφέρει να πετύξει αυτό το νέο ζευγάρι βολών. Άστοχη αυτή τη φορά η πρώτη.
Έλεγε 38 ακόμα μέχρι την ανάποδα του ημιχρόνου. Το σκορ στο 32-26. Έξω η δεύτερη. Αλέξ παλεύει ο ίδιος. Ο Αζάρα που είναι τελευταίος. Την μπάλα είναι για τους Κολόμπιανς. Ο Μποτσάκος επέστρεψε στο μάτς. Στην θέση του Καμπόσου. Μπουλουγάρης. Κακίδης παίζει με τον Πασχαλάκη. Γύρισε εκείνος. Στόχισε από κοντά. Μάζεσε ο Βρασόπουλος και αφήνει στον Μποτσάκο. Αζάρ. Βρασόπουλος στο θέλει το σουτ. Θα το πάρει. Δίνει ύψος. Η μπάλα συστημένη στα χέρια του Τακίδη. Ρετινιώτη στον Μπουλούγαρη. Δεν εκτελεί εκείνος, αλλά δεν κατάλαβε τι ήθελε να κάνει ο Βασχαλάκης. Δεν είχε τα μάτια του στην μπάλα. Μποτσάκος. Βρασόπουλος, Βρασόπουλος στη γωνία. 10 δευτερόλεπτα τώρα για τους Ροζ. Καραΐσκος για 3. Ας το χουν και πάλι. Η Pink Paper πίσω από τα 6.75. Καλατζάκης πιέστηκε και βρήκε την πάσα για τον Ρετουνιώτη. Ωραία τριπλακίνος για να ξεφύγει. Μπουλούγαρης στέκεται και εκτελεί για 3 μέσα. 32-29. Μπουλούγαρης μειώνει. Κι άλλο στέλνει την ομάδα του στο μείον 3 πλέον. Βρασόπουλος. Βρασόπουλος καθ' την πάσα για τον Μποτσάκο. Παίρνει ξανά. Κακίδης δεν του αφήνει χώρο. Μασχαλάκης βγαίνει μπροστά από τον αντιπαλό του. Κατοχή είναι για τους Pink Paper, οι οποίοι όμως έχουν 2 δευτερόλεπτα διαθέσιμα. Και έχουμε και time out. Επιστρέψαμε μετά το time out, υπενθυμίζουμε. Επίθεση μόλις 2 δευτερόλεπτα τώρα για τους γηπεδούχους. Δεν θα προλάβουν να κάνουν. Αζάρ πήρε από κοντά και βρήκε μια εκτέλεση. Αλλά ήταν άστοχη. Μπήκαμε στο τελευταίο τετράλεπτο του δεύτερου δεκαλέπτου. Το σκορ στο 32-29 με τους Κολόμπιανς να βρίσκονται νωρίτερα στο μείον 10. Να έχουν καταφέρει να μειώσουν το έξι. Θα ρίξουν ακόμα περισσότερο την διαφορά. 32-31 ο Μπουλούγαρης επέστρεψε στο μάτς και έχει δώσει πολύτιμα καλάθια στους φιλοξενούμενους, οι οποίοι είναι τώρα σε απόσταση ενός πόντου. Ο Τσάκος, Αζάρ από το ύψος της βολής, αστοχή, το rebound στα χέρια των Ροζ. Καραΐσκος αφήνει έξω. Τα δευτερόλεπτα τώρα για την επίθεση των γηπεδούχων. Θα σταματήσει το χρονόμετρο και θα ανανεωθεί ο χρόνος αφού έγινε το φαουλ από τον Μπουλουγάρη. Καμπόσος επέστρεψε στο μάτς. Και μια προσπάθεια για να καθαρίσει το παρκέ. Καραΐσκος πήρε από την επαναφορά. Βρασόπουλος στον Καραΐσκο. Καμπόσος θα εκτελέσει, είναι για 3 το σουτ, αλλά άστο που παράλληλα. Μασχαλάκης πατάει γκάζι. Σταματάει καθώς πιέζεται. Γλιτώνει τα βήματα, αλλά η πάσα είναι κακή, έχουμε προσπιθώ. Πολύ καλή αντίδραση της άμυνας των Ρος πάνω στον Πασχαλάκη. Του δίσκου του έκαναν δύσκολη τη ζωή εκεί πέρα και τελικά επωφελήθηκαν. Μποτσάκος 2.50 ακόμα στην δεύτερη περίοδο. Καμπόσος, Καραΐσκος στον Μπουζόπουλο και πάλι Καμπόσος. Δεν προλάβει να φύγει πάλι από τα χέρια του. Βγήκε και αυτή η άμυνα από τους Κολόμπιανς, οι οποίοι έχουν ακόμα μια ευκαιρία να πάρουν το προβάδισμα. Γιανακόπουλος.
Του δίνει λίγο χώρο ο Καραΐσκος. Μπουλούγαρης βγαίνει για το προσπέρασμα. Δεν θα έρθει. Ζησόπουλος δεν μάζεψε. Καραΐσκος πάει μπροστά. Εκτός οροπίας εκτέλεσε, δεν το έβαλε. Τακίνης αφήνει στον Γιανακόπουλο. Πάει πίεση. Τακίδης. Εδώ ρε μπάλα στον Μπουλούγαρη. Στα 10 δευτερόλεπτα η επίθεση. Πασχαλάκης. Τακίδης στα 5. Κούκης με 3 δευτερόλεπτα. Μπουλούγαρης πρέπει να εκτελέσει. Δεν είχε δει το χρονόμετρο. Χαρτουμένη μπάλα στα χέρια. Το 32-31 παραμένει. Κατά Βρουδιώτης πέρασε στο μάτς τώρα στην θέση του Πασχαλάκη, όπως θα καθίσει τον Πάγκο να πάρει κάποιες ανάσες. Ενώ από την άλλη έχουμε τον Αζάρ τώρα στο παρκέ, περί την θέση του Ζιζόπουλου. Καραΐσκος παίρνει ξανά. Αζάρ έχει βάλει πλάτη τον Καλαβρουσιώτη, Ορφανίδης για 3, έξω η μπάλα. Παρασκευάσε και έχει πάρει καλύτερη θέση από τον αντίπαλό του και καθαρίζει το rebound. Γιανακόπουλος. Ωραία η πάσα, τρομερή συνεργασία Γιανακόπουλου Μπουλούγαρη και με το alley-oop θα έρθει και το προσπέρασμα. (Συσχελίδι) 32-33 πλέον. Καραΐσκος για να βάλει ξανά μπροστά την ομάδα του, δεν τα καταφέρνει. Καλαβρουσιώτης του φεύγει βαλά τα χέρια. Αζάρα αφήνει έξω. 48 δευτερόλεπτα ακόμα για το ημίχρονο. Μπουλούγαρης κάνει το φάουλ. Φάουλ νούμερο 4 για τους Κολομβιανούς. 3 έχουν οι γηπέδοχοι. Τούντας για πρώτη φορά στο μάτς. Παίρνει τη θέση του Μπουλούγαρη. Τσάκος. Πάσα πέρασε για τον Καραΐσκο. Δύσκολο τελείωμα από εκείνον και άστοχο. Γιανακόπουλος. Βγήκε μπροστά ο Τσάκος, έκλεψε. Και πέρασε και η ασίστ. Και ήρθε και το καλάθι από τον Καραΐσκο. 34-33. 18 δευτερόλεπτα τώρα όλα για τους Κολόμπιανς. Γιανακόπουλος στα 10. Ρωτακίδης και δίνει ξανά 5 δευτερόλεπτα. Τακίδης κάνει το φάουλο, καμπόσους έχουν φάουλο να δώσουν. Η Pink Paper είναι το τέταρτο. Αν έχουμε και time out για να σχεδιαστεί η τελευταία επίθεση των 2,5 δευτερολέπτων. Στο ρολόι τόσα δευτερόλεπτα έχουν οι Colombians για να εκδηλώσουν την επίθεσή τους. Πριν ολοκληρωθεί το δεύτερο δεκάλεπτο, το σκορ στο 34-33 υπέρ των Pink Paper. Κυριακόπουλος. Μπάλα στον Τούντα, γυρίζει εκείνος σε αστοχή και φτάνουμε έτσι στο φινάλε του δεύτερου δεκαλέπτου και το σκορ στο 34-33. Προβάδισμα ενός πόντου για τους Ρόζ. Ξεκίνησε μόλις και το τρίτο δεκάλεπτο του μάτς. 34-33 το σκορ. Οι Pink Paper βρίσκονται μπροστά με έναν πόντο. Τακίδης, έχουμε εξαιρετικό φάουλ στον Καραΐσκο. Μια αλλαγή. Η κατοχή αλλάζει. Χέρια γρήγορα. Ο Τσάκος. Καραΐσκος συνεχίζουν σε ζώνη, η Κολόμπια θα γίνει το κλέψιμο. Γιανακόπουλος πάει μόνος, θα δεχτεί την τάπα από τον Ποτσάκο. Τρομερή άμυνα από τον παίκτη τον Ροζ. Κυριακόπουλος υποπίεση, δεν μπορεί, ο ίδιος ακολουθεί τη φάση και καθαρίζει το rebound. Τακίδης στον Τούντα.
για 2 πόντους στο σούτ. Στο σίδερο η μπάλα, Πασχαλάκης μπαίνει με δύναμη και έχουμε νέο επιθετικό rebound για τους Colombians. Κυριακόπουλος το σκέφτηκε, το πήρε, δεν το έβαλε. Αρχίδης όμως ακόμα ένα επιθετικό rebound. Νέο τρίποδο τώρα από τον Γιαννακόπουλο, 34-36. Τα πανωτά επιθετικά rebound έφεραν αποτέλεσμα τελικά για τους Colombians, το οποίο πλέον είναι στο σύν-2. Ο Τσανίδης στον Μποτσάκο. Μποτσάκος δεν μπορούσε να πάει προς τα μέσα. Ο Ορφανίδης υποπίεση το σουτ και το βάζει. 37-36. Η απάντηση έρχεται γρήγορα από τον Ορφανίδη. Με το ίδιο νόμισμα απαντάει ο παίκτης των Big Paper. Και βάζει ξανά μπροστά την ομάδα του. Τακίδης είναι μόνος του. Μπαίνει το σουτ, δεν σημαδεύει σωστά. Καραίσκος έχει φύγει μπροστά, ο Ορφανίδης εκείνο πάει μπάλα, κόντρα στον Τακίδη, δεν θα τον νικήσει. Δυσόπουλος το επιθετικό rebound και έχουμε το foul. Τακίδης έμεινε μόνος του πέρα στην άμυνα, ο Δυσόπουλος ακολούθησε την φάση. Και στην δεύτερη ευκαιρία πήρε το foul που τον φέρνει τώρα στη γραμμή των βολών. Αυτό η πρώτη προσπάθεια. Πάει στη δεύτερη. 38-36. Κουζάς. Ευχαριστώ τον Τακίδη. Κινήσεις από τους Colombians. Κυριακόπουλος. Παρά του Αζάρ. Πασχαλάκης εναντίον Μποτσάκου. Γυρίζει ο Κίνος. Αστοχή με το δεξί. Κάνει το ίδιο στο επιθετικό rebound. Ούτε στην συνέχεια μπορεί να σκοράρει, επιμένει. Στο έδαφος δεν υπάρχει κάτι. Καθαρή άμυνα των Pink Paper, ενώ συνέχεια ο Κυριακόπουλος θα κάνει το foul. Ο Πασχαλάκης έχει μείνει στο παρκέ, τώρα θα σηκωθεί. Είχε να έχει χτυπήσει εκεί στην μέση, αν δεν κάνω λάθος. Κατοχή είναι για τους Rolls. Ο Τσάκος. Ο Τσάκος, 9 δευτερόλεπτα για την επίθεση, περνάει τον Κυριακόπουλο, δεν θα πετύχει το καλάθι. Κυριακόπουλος, έκλεψε ο Καραΐσκος, ο Τσάκος έχει φόρο μπροστά του, τον ακολουθεί ο Κυριακόπουλος και του κάνει το φάουλ. Δύο βολές για τον παίκτη των Pink Paper. Ο Μποτσάκος θα βάλει την πρώτη, 39-36. Μέσα και η δεύτερη. Και το σκορ τώρα στο 40-36. Διακόπουλος θα καθίσει στον πάγκο, Μπουλούγαρης έπεσε στο μάτι της Colombians. Ενώ διανύσαμε το πρώτο τρίλεπτο στην τρίτη περίοδο. Στην 4 για τους γηπεδούχους. Ρετουνιώτης. Είναι το screen. Κάνει τον Πασχαλάκη, τον βρήκε. Θα κερδίσει το φαουλ από τον Αζάρ. Στο έδαφος τώρα ένας παίκτης των Pink Paper, ο Μποτσάκος είναι, αν δεν κάνω λάθος. Τον έχει χτυπήσει τον ώμο του. Σηκώθηκε. Ρετουνιώτης πάει στην επαναφορά. 14 δευτερόλεπτα τώρα για τους Colombians. Φάουλ στον Μπουλούγαρη, ο οποίος κατευθύνθηκε για να πάρει την μπάλα, τον κράτησε ο Ζόπουλος.
Γιανακόπουλος στον Μπουλούγαρη. Ανεβαίνει ο Πασχαλάκης να δώσει στο screen. Ορφανίδης πήγε πάνω του. Δύο δευτερόλεπτα, πολύ καλή άμυνα τον Ορφανίδη, δυσκολεύει τον Γιανακόπουλο και λίγο χρόνος. Τρομερή αντίδραση από την άμυνα των Ροζ. Εξήμιση λεπτά ακόμα για το τέλος της τρίτης περίοδου, 40-36 το σκορ. Μισόπουλος στον Καραΐσκο. Μοτσάκος, Καραΐσκος πήρε και σούταρε από τη γωνία και το βάλε. 43-36. Πολύ ωραίο γαλάθι από τον Καραΐσκο, ο οποίος είχε και αντίπαλο πάνω του. Είναι 7 πλέον για τους Ροζ. Ρετουνιώτης περνάει, πάει μόνος του μέχρι το τέλος, αστοχή όμως. Ορφανίδης αφήνει στον Αζάρ. Ζησόπουλος στον Μποτσάκο. Πάλι Ζησόπουλος. Μποτσάκος πάει προς τα μέσα, παρεμβαίνει ο Ταχίδης. Η μπάλα εκτός, 4 δευτερόλεπτα τώρα για τους γηπεδουχούς. Καραΐσκος στην επαναφορά. Μπάλα έφτασε στον Ζησόπουλο, κόντρα σε ψωμένα χέρια εκείνος. Αλλά ο Αζάρ με μια ασφαλιάρα θα πετάξει εκεί την μπάλα. Ναι, επίσης τώρα για τους Big Paper, ούτε αυτό θα φέρει κάποιο αποτέλεσμα. Γιανακόπουλος. Αφαίρε στον Ταχίδη. Πασχαλάκης έχει πάρει θέση από τον, μπροστά από τον Αζάρ στο Ρετουνιώτη, πάει μπάλα, θα εκτελέσει από μακριά, εκείνος βρίσκει σίδερο. Πασχαλάκης μαζεύει, πάει με δύναμη προς τα μέσα, του βρίσκει το χέρι ο Αζάρ και του κάνει το φάουλ. Έχουμε και time out. Στη γραμμή ο Πασχαλάκης για τις δύο βολές του. Μπράβο. 43-37. Κάνει τη δεύτερη. Παραμένει 43-37. Ο Τσάκος. Κακίδης. Πασχαλάκης από τα δεξιά, μια δύσκολη προσπάθεια. Μοτσάκος στον Καραΐσκο, εκτελεί για τρεις εκείνος, δεν βρίσκει στόχο, θετικό rebound μακρινό από τον Αζάρ. Μοτσάκος στον Ορφανίδη για τρεις αυτός, δεν μπαίνει ούτε τώρα το καλάθι. Πασχαλάκης αφήνει στον Μπουλούγαρη. 4 λεπτά και 24 λεπτά ακόμα στην τρίτη περίοδο. Πυροτακίδης παίζει με τον Ρετουνιώτη. Περνάει από τον Αζάρ, πάει στο φλότερ. Αδύναμο όμως τελείωμα. Πασχαλάκης παλεύει, δίνει τη μάχη του και δικαιώνεται. 43-39. Καμπόσος επιστρέφει στο μάτς. Ο Ορφανίδης θα καθίσει στον πάγκο για τους Ροζ. Καραΐσκος δίνει συνέχεια στο μάτς. Καμπόσος τσεκάρει τις επιλογές, το αφήνει στον Καραΐσκο, του δίνει ξανά εκείνος. Ο Τσάκος πέρασε, πήγε μέχρι μέσα με το δεξί, θα τελειώσει τη φάση, 45-39. Μπουλούγαρης τώρα οργανώνει την επίθεση των Κολόμπιανς. Θα εκτελέσει για τρεις, το βάζει, 45-42. Φάνηκε να το θέλει αυτό το σούτο Μπουλούγαρης και το βάλε κιόλας και έφερε και την ομάδα του στο μείον 3.
Ο Σάκος πέρασε για το Ρετουνιώτη. Πάσα στον Καραΐσκο για τρεις αυτός. Μπάλα να πηδάει. Βρίσκεται στο ταμπλό. Πασχαλάκης με δυσκολία. Πασάρι στον Γιαννακόπουλο. Ρετουνιώτη ζήτησε και πήρε. Γιαννακόπουλος σε μαρκαρίστηκε. Εκτέλεσε μέσα. Γιαννακόπουλος εκτελεί. 45-45. Το μάτς στην ισοπαλία. Με την τρίποντη εκτέλεση του Γιαννακόπουλου έχουμε και time out από την πλευρά των Pink Paper. Οι Κολόμπες έχουν καταφέρει να φέρουν το μάτς στα ίσα με την τρίποντη βόμβα του Γιαννακόπουλου. 45-45 πλέον το σκορ. Γενικά μέχρι στιγμής το θέμα είναι αρκετά καλό από τις δύο ομάδες, οι οποίες είναι αρκετά ωρεξάτες σήμερα. Θέλουν να διεκδικήσουν την νίκη. Πάω στο φωτοσούτ του Τρασόπουλου. Μπουλούγαρης φεύγει μπροστά. Δεν θα αφήσει την παρέα στο καλάθι. Καλατζάκης ψηλότερα από όλους. Πήρε το rebound Γιαννακόπουλος. Δεν θα μπει τώρα το τρίποντο Πασχαλάκη στην νέα ευκαιρία. Ο ίδιος παλεύει. Θα στοχίσει ξανά. Μποτσάκος περνάει, δεν τελειώνει καλά όμως με το αριστερό. Μπουλούγαρης δεν θέλει να βιαστεί τώρα. Οργανωμένη επίθεση για τους Κολόμπιανς, οι οποίοι έχουν ακόμα μια ευκαιρία να πάρουν το προβάδισμα. Καλατζάκης δεν πέρασε η πάσα του στον Πασχαλάκη. Την κατάλαβε ο Καραΐσκος και το έκανε το φάουλ. Είναι και το πέμπτο μάλιστα των Κολόμπιανς, έτσι. Ο Καραΐσκος θα οδηγηθεί στην γραμμή τώρα για να εκτελέσει τις δύο βολές. Στη γραμμή τώρα παίξει τον Pink Paper. Πάσε στην πρώτη. Έχει σταματήσει το 1.46. Έξω και η δεύτερη, δεν πήραν κάτι από αυτή την φάση. Οι γηπεδούχοι, Παρασκευάς, Κιούκης, πριν στον Γιαννακόπουλο. Ο Λούγαρης. Δεν είναι χώρο οι γηπεδούχοι. Γιαννακόπουλος θα εκτελέσει για τρεις. Δεν είναι καλή εκτέλεση, έρμπολ. Καλατζάκης προσπάθησε να σώσει. Αλλά η μπάλα κατέληξε πίσω από το ταμπλό. Κατοχή για το Pink Paper. Ο Τσάκος. Η ισοπαλία παραμένει στο μάτς. Ο Σπανίδης σημαδεύει και εκτελεί εύστοχα. 48-45. Και πάλι το τιμόνι στα χέρια των Pink Paper. Πιέζει τον Μπουλούγαρης, πέρασε όμως στο κέντρο. Κιούκης θέλει να απαντήσει, δεν τα καταφέρνει. Καμπόσης μαζεύει, τελευταία 50 δευτερόλεπτα στην τρίτη περίοδο. Καμπόσης στέκεται. Ψάχνει επιλογές, θα πάρει τελικά το σουτ. Δεν το βάζει. Γιαννακόπουλος στο rebound. Μπάλα στα χέρια του Κιούκη για να κατεβάσει εκείνος. Αφήνει τον Γιαννακόπουλο. Μισό λεπτό ακόμα στην τρίτη περίοδο. Γιαννακόπουλος κατάλαβε την πάσα ο Μαρσόπουλος. Τον πίεση τάπα στα ίσα από τον Καλατζάκη. Του κλείνει το φως. Η κατοχή παραμένει στις ροζ. ...18,9 τώρα στο ρολόι. Όλη η επίθεση είναι για τους γηπεδουχούς. Μποτσάκος σε 9 δευτερόλεπτα. 8 τώρα. Έχασε, Πασχαλάκης πήρε. 4 δευτερόλεπτα, 3, στέκεται, έχει κάνει βήματα.
ήθελε να πάρει εκείνο την προσπάθεια. Δεν του βγήκε και αφήνει τώρα 2,1 στο Pink Paper. Ο Τσάκος ψάχνει συμπαίκτη, Καμπόσος πήρε. Εκτελεί τη λήξη του χρόνου, όχι, λίγο έλειψε να πετύχει το καλάθι. Και κάπως έτσι ολοκληρώνεται το τρίτο δεκάλεπτο και το σκορ δείχνει 48-45 υπέρ των Pink Paper. Ξεκίνησε και το τέταρτο δεκάλεπτο του μάτς, 48-45 δείχνει τώρα ο φωτεινός πίνακας. Οι Pink Paper ολοκλήρωσαν και το τρίτο δεκάλεπτο όντας μπροστά στο σκορ. Γίνει και τώρα και στην επίθεση. Ορφανίδης χάνει το τρίποντο. Λασόπουλος. Τελικά η μπαλά έφτασε στον Μποτσάκο. Περνάει από τον Καλαβριζιώτη εκείνος, Τρασόπουλος τώρα. Ορφανίδης αφήνει στον Αζάρ, ανενόχλητος θα πάρει το τρίποντο και το βάζει ο Αζάρ. 51-45. Τρίποντη εκτέλεση διαχειρός Αζάρ. Και συν 6 πλέον για τους Ρόζ. Καλαβριζιώτης στον Κιούκη. Ρετουνιώτης. Δεν μπορεί να τα καταφέρει ανάμεσα από δύο. Καμπόσος. Πέρασε η πάσα του. Μποτσάκος. Δεν σκοράρει. Μαζεύει ο Καλατζάκης. Κατεβάζει πάει πάνω το Πρασόπουλος. Κυριακόπουλος θέλει να ηρεμήσει λίγο την κατάσταση στην επίθεση των Κολόμπιαν. Ρετουνιώτης το θέλει αυτό το σουτ και θα το βάλει. 51-48. Με δύο τρίποντα ξεκίνησε το τέταρτο δεκάλεπτο. Μία ο Αζάρ, μία ο Ρετουνιώτης τώρα. Και διαφορά στους τρεις πόντους. Πρασόπουλος, Κυριακόπουλος κατάλαβε την πάσα, δεν μπορούσε να ολοκληρώσει το κλέψιμο. Και πάλι Πρασόπουλος από το πλάι θα εκτελέσει, αστοχή Αζάρ, ακολούθησε την πάση, πήρε το rebound. Νέα ευκαιρία τώρα για τους γηπεδούχους. Μποτσάκος. Ορφανίδης, πάει πάνω του Κυριακόπουλος. Καμπόσο στα 3 δευτερόλεπτα θα εκτελέσει υπό την πίεση του Ρετουνιώτη, ο οποίος θα κάνει το φάουλ. Καμπόσος είναι στη γραμμή. Αυτό είναι και το πρώτο ομαδικό των Colombians. Στο τέταρτο δεκάλεπτο. Καμπόσος θα στοχίσει στην πρώτη, 52-48. Μέσα και η δεύτερη. 53-48. Κυριακόπουλος κατεβάζει. Ρετουνιώτης. Κρατάει ο Ρετουνιώτης. Πάει μόνος του, κερδίζει το φάουλ. Πρώτο ομαδικό τώρα και για τους Pink Paper. Σειρά των Κολόμπιαν στη συγκεκριμένα του Ρετουνιώτη να πάνε στη γραμμή. Βάζει την πρώτη. 53-49. Ρετουνιώτης έτοιμος για τη δεύτερη. Θα τη χάσει. Ήλιος παίρνει το rebound. Και εκτελεί για τρεις. Και το βάζει. Τρίποντη βόμβα. Διαχειρός Ρετουνιώτη. 53-52. Τετράποντο από τον Ρετουνιώτη στη συγκεκριμένη φάση, μια βολή και τρεις πόντοι στη συνέχεια πίσω από τα 6.75. Ορφανίδης, δεν έρχεται η απάντηση, Κυριακόπουλος μαζεύει το rebound. Περιστροφή στο έδαφος ο Κυριακόπουλος. Καλαβριζιώτης παλεύει, πίεση από το Pink Paper. 16 δευτερόλεπτα, θα μείνει η μπάλα στο μισό των Κολόμπιας. Δεν καταφέρουν να περάσουν έγκαιρα την μπάλα από το κέντρο οι φιλοξενούμενοι. Και γίνεται το λάθος.
Κοτσάκος τώρα πάει στην επαναφορά. Καμπόσιος. Κοτσάκος πλησιάζει. Αστοχή, Καραβιζιώτης μαζεύει. Κυριακόπουλος. Πέρασε άφησε τον Καλατζάκη, δεν τελειώνει καλά εκείνος. Μάχες εκεί, Καλαβριζιώτη με Αζάρ. Στο έδαφος, ο παίχτης στον Pink Paper. Να δούμε για ποιον είναι η μπάλα. Κατοχή είναι για τους Κολόμπιαν. Καλατζάκης. Κάτσε στον πάγκο, ο Τακίδης πέρασε τη θέση του. Ρετουνιώτης στον Τακίδη. Εκτελεί εκείνος από τη γωνία, δεν θα το βάλει. Ο Τσάκος πήδηξε ψηλότερα από όλους. Και έχει τώρα την μπάλα στα χέρια του. 6,5 λεπτά ακόμα για το τέλος. Αζάρ θα πάρει το σιούτ. Δεν το βάζει. Κιούκης μάζεσε. Ρετουνιώτης, νέα ευκαιρία για τους Κολόμπες να πάρουν το προβάδισμα. Ρετουνιώτης πάει μόνος του στο έδαφος. Ο παίκτης των Κολόμπιανς, ο Πρασόπουλος, έχει κάνει το φάουλ και στέλνει τον αντίπαλό του στη γραμμή. Η έδρα σιγά σιγά έχει αρχίσει και ανεβαίνει το μάτς, όπως είναι λογικό. Μόλις ένας πόντος χωρίζει δύο ομάδες, 6 και 15 ακόμα για το τέλος. Είναι λογικό οι μάχες να γίνονται όλο και πιο σκληρές, καθώς είπαμε ότι και οι δύο ομάδες θέλουν πάρα πολύ την νίκη. Ρετουνιώτης θα βάλει την πρώτη. 53-53. Θέλει τώρα την δεύτερη, πιθάνει, ο Αζάρ μαζεύει. Σοπαλία παραμένει στο μάτς. Ο Τσάκος. Παίρνει και πάλι από τον Αζάρ. Καμπόσιο στον Ορφανίδη. Ο Τσάκος πέρασε η πάσα για τον Αζάρ. Καλή άμυνα του Καλαβρουζιώτη. Τακίδης αφήνει στο Ρετουνιώτη. Νιώθω σταματάει η δρυλα. Πήρε ο Τακίδης. Έφτασε κοντά και άφησε την πάρα στο καλάθι. 53-55 πλέον. Οι Κολόμπιανς περνούν μπροστά. Αζάρ. Στον Καμπόσο. Ο Τσάκος του δίνει το σκρίνο Αζάρ, ο Ρετουνιώτης μένει πάνω του. 5 δευτερόλεπτα για την επίθεση των Pink Paper. Καμπόσος, ωραία η πάσα του για τον Καραΐσκο. Στο φινάλε του χρόνου εκείνος θα βρει το καλάθι για την ισοφάριση. 55-55. Ενώ μπαίνουμε σιγά σιγά στο τελευταίο πεντάλεπτο. Ρετουνιώτης πήρε τα βήματα, το έχασε όμως. Αζάρ μάζεψε. Καραΐσκος, καστή πάσα για τον Μποτσάκο. Γρήγορη επίθεση των Pink Paper. Θα μπορούσε εδώ να πετύχει το καλάθι. Ο Μποτσάκος δεν του έκανε το χατήρι όμως η μπάλα. Θα βολευτεί με τις δύο βολές. Δεύτερο ομαδικό των Colombian Stomats. Στο τέταρτο δεκάλεπτο, με συγχωρείτε. Ο Μποτσάκος θα βάλει την πρώτη, 56-55. Ετοιμάζει τώρα για την δεύτερη εκτέλεση. Αστοχή ο ίδιος όμως. Βιάστηκε να μπει για να διεκδικεί στο rebound. Έτσι. Η κατοχή αλλάζει χέρια. Κυριακόπουλος. Φεύγει πάρα τα χέρια. Τελευταίος βρήκε ο Ορφανίδης. Στην επαναφορά τώρα ο Κυριακόπουλος. Τακίδης προσποιήθηκε ωραία και άφησε στον Πασχαλάκη και εκείνος τελείωσε την φάση. 56-57. Τρομερή κίνηση του Τακίδη νωρίτερα. Και σε έδωσε έτοιμο καλά στον συμπέκτη του. Αζάρ στον Καμπόσο.
Διστάζει εκείνος να πάρει το σούτ, θα το κάνει τελικά. Ταχύδη στο rebound. Τον πιέζει ο Καραΐσκος, Κυριακόπουλος παίρνει. Γιανακόπουλος, αστοχή στο σούτ. Ο Τσάκος δεν επιχείρησε τη μακρινή πάσα για τον Καραΐσκο. Έλεξε να πάει πιο ήρεμα. Πάει μόνος του τη φάση και με τα αριστερό θα τελειώσει καλά, 58-57. Θα έκανε όλα μόνος του σε αυτή την φάση ο Ποζάκος. Προστά και πάλι Big Paper. Τρομερές εναλλαγές στο σκορ στις τελευταίες φάσεις. Να δούμε τι μας επιφυλάσσουν τα τελευταία σχεδόν 3,5 λεπτά. Τακίδης, Γιανακόπουλος. Δίνει ξανά. Τακίδης είναι μόνος του, έχει χώρο και χρόνο. Αστοχή όμως το σου τριών πόντων. Καπόσες τώρα, αναλαμβάνει να κατεβάσει. Φίλει στον Μποτσάκο. Μποτσάκος κρατάει στα 8 δευτερόλεπτα. Κλείνεται, περιστροφή, Πασχαλάκης κάνει το φάουλ. Τα λέει με την ρέφερη, όπως και να έχει. Ο Μποτσάκος είναι ήδη στημένος στη γραμμή για να εκτελέσει δύο βολές. Μουλουγαρίς στο μάτς τώρα για τους Κολόμπιανς. Κυριακόπουλος θα καθίσει στον παγκό. Μέσα η πρώτη βολή, 59-57. Τα 57 τώρα. 2 στις 2 από τον Μποτσάκο. Και τελευταίο τρίλεπτο στο μάτς. Λουγάρης. Πέφτει πάνω τον Μποτσάκο, κάνει το φάουλ. Είναι του Νιώτη στην επαναφορά. Φίλει στον Μπουλουγάρη. Τακίδης. Πέρασε η μπάλα στον Πασχαλάκη. Εκείνη βρήκε στα πόδια του στη συνέχεια και κατέληξε εκτός. Κατοχή πλέον για τους γηπεδούχους. 2:40 ακόμα. Συν 3 στο σκορ για τους Big Paper, οι οποίοι μπορούν να ανεβάσουν και το προβάδισμά τους. Καραΐσκος για 3. Δεν θα μπει το καλάθι. Μαζεύει ο Πασχαλάκης. Κατάει, αφήνει στον Μπουλούγαρη. Πίεση φαίνει αποτέλεσμα από το Big Paper. Ακόμα μια φορά που οι Κολόμπιανς δυσκολεύονται να περάσουν το κέντρο. Ο Καραΐσκος πανηγύρισε και με σφιγμένες γροθιές για αυτή την πολύ καλή άμυνα των Ροζ. Σε ένα αρκετά καθοριστικό σημείο. 2:15 ακόμα για το τέλος. Και πάλι Pink Paper στην επίθεση. Ο Τσάκος. Καμπόσος στα 2 δευτερόλεπτα. Θα εκτελέσει για 3. Τακίδης μαζεύει. Τακίδης περνάει το κέντρο. Ρετουνιώτης. 1:50 ακόμα. Μπουλούγαρης θα το πάρει το σούτ. Μέσα! Μεγάλο σούτ του Μπουλούγαρη για το 60-60. Ο Τσάκος. Τώρα στην εξίσωση μπαίνει και η γιαρκέτα των Κολόμπιανς. Απάντησε από τη γωνία τον Φανίδη. 63-60, τρομερό μάτς. Ρετουνιώτης τώρα. Στον Τακίδη. Και πάλι Ρετουνιώτης. Ζητάει το σκρίνο. Ο Τακίδης πάει κοντά για να το δώσει. Μπουλούγαρης. Ακόμα ένα τρίποντο. Αυτή τη φορά είναι άστοχο. Ο Πασχαλάκης παλεύει και κερδίζει το rebound. Ρετουνιώτης για την ισοφάριση. Δεν θα έρθει. Μπήκαμε στο τελευταίο λεπτό. Εξιδιατρία, εξιδιατροσκόρ, 50 δευτερόλεπτα, 13 τώρα για την επίθεση των Big Paper.
με καλάθι κάνουν πιο εύκολα τα πράγματα. Η Ροζ Ορφανίδης από το ίδιο σημείο που εστόχισε νωρίτερα, το χάσε τώρα, ο ίδιος πήρε το rebound. Νέο 14 για τους Ροζ. Μποτσάκος. Πάνω το Μπουλούγαρης. Κρίνει από τον Αζάρ. Και έχουμε φάουλ χαμηλά τον Ταχίδη, είναι το τέταρτο των Κολόμπιανς. Δεν έχουμε βολές ακόμα. Στην επαναφορά θα πάνε οι γηπεδούχοι. Ο Ορφανίδης θα επιχειρήσει να βάλει μέσα την μπάλα. Στα 28 δευτερόλεπτα έχει σταματήσει το χρονόμετρο. 14 τώρα για τις Ροζ. Καραίσκος κερδίζει το φάουλο από τον Ταχίδη. Είναι το πέμπτο των Κολόμπιανς. Ο Καραίσκος θα πάει στη γραμμή ενώ οι βολές θα εκτελεστούν μετά το time out. Οι δύο παιδιάδες επέστρεψαν στο παρκέ και ο Καραίσκος είναι στη γραμμή για να εκτελέσει δύο βολές, 63-60 το σκορ. Χάνει την πρώτη. Καραίσκος βάζει τη δεύτερη. Μαξιλαράκι 4 πόντων τώρα για τους Pink Paper. 7 δευτερόλεπτα. Κυριακόπουλος στον Γιαννακόπουλο. Κάνει το φάουλ ο Καμπόσος, ένα φάουλ που είχαν να δώσουν οι γηπεδούχοι. Είναι το τέταρτο. 12,7 στο ρολόι, Κυριακόπουλος. Γιαννακόπουλος. Κυριακόπουλος θα πάρει το τρίποντο. Δεν θα καταλήξει στο Στεφάνι Μπάλα, η κατοχή είναι για τους Κολόμπιανς. Όπως λέει ο ρέφερι. 2,8 στο χρονόμετρο. Τα πράγματα πλέον δυσκολεύουν πάρα πολύ για τους Κολόμπιανς. Ενώ οι Pink Paper πρέπει να βγάλουν απλά μια άμυνα. Γιαννακόπουλος. Το σου θα καταλήξει. Airball finale λοιπόν. Και το Pink Paper θα πανηγυρίσει την δεύτερη νίκη του στη σεζόν. Θα κάνει το 2-0. Σε ένα πάρα πολύ ωραίο μάτς. Οι δύο ομάδες προσέφεραν πολύ ωραίο θέαμα. Ενώ από την άλλη οι Κολόμπιανς θα γνωρίσουν τη δεύτερη ήττα τους και θα πέσουν στο 0-2. Αυτά λοιπόν εδώ από τον Άγιο Νικόλαο. Pink Paper Κολόμπιανς 64-60.